Ιδρύοντας, διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αγίου Δημητρίου νέα πνοή στο Πολιτιστικό Πάρκο Αγίου Δημητρίου Ζάρακο στον Δήμο Ευρώτα. Μια νέα γιορτή, ένας νέος θεσμός, πρώτη γιορτή πίτας. Σε αυτή τη γιορτή θα δούμε πώς παρασκευάζεται μια πίτα. Θα δούμε, εγώ προσωπικά και θα γευτώ, αν μου επιτρέπετε. Το σπουδαιότερο όμως είναι η συμμετοχή των ανθρώπων του χωριού, που είναι μια αντίδραση στην κρίση και στην μοναξιά και στη μιζέρια. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες. Όλο αυτό διοργανώνεται από τις γυναίκες του χωριού μας. Και οι γυναίκες του χωριού μας έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια το δυναμισμό του χαρακτήρα τους και τη δημιουργικότητά τους. Τους ευχαριστούμε και τις ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κερδίζουν την εκδήλωση του Συλλόγου των Γυναικών για την επιτυχημένη παρουσίαση που μας κάνουν σήμερα. Χαίρομαι για τη γενιά μου που συνεχίζει το έργο της που ξεκινήσαμε εμείς και συνεχίζουν τα παιδιά. Πολλές και διαφορετικές νόστιμες πίτες, χορή και τραγούδια. Μια γιορτή που τα περιλάμβανε όλα και σίγουρα πολλοίς κόσμος που αναμένει με ανυπομονησία την επόμενη φορά. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αγίου Δημητρίου που για πρώτη φορά διοργανώνει τη γιορτή της πίτας. Μόνο που τη δεύτερη φορά πρέπει να έχετε αρκετή, εμείς δεν προλάβαμε να φάμε πίτα. Συγχαρητήρια. Λιδία, βοήθησες? Ναι. Σου άρεσε που βοήθησες? Ναι. Για πες μας τι έκανες, μαρτύρισέ το. Δεν μας ακούει κανένας. Μοιράζαμε κλήρους. Θα είσαι ξανά εδώ του χρόνου να βοηθήσεις? Ναι. Να έρθουν και άλλα παιδιά όμως, να βοηθήσουν τις κυρίες. Είδες τι ωραία πράγματα κάνουν. Το φίλο μας. Μπράβο. Με το αλεύρι μας, ζυμωμένο αλεύρι, νεράκι, αλατάκι. Έχει κανένα μυστικό που δεν το λες? Όχι, τίποτε. Το δίνω. Τα μαρτυρά. Όλα, όλα. Τραγούδια, χορή και καλή διάθεση κράτησαν ζωντανό το γλέντι μέχρι το πρωί. Χορευτικές ομάδες και σύλλογοι παραδοσιακών χορών, ακόμη και από άλλες περιοχές, βρέθηκαν στη γιορτή και διασκέδασαν με την καρδιά τους.